Θα πάμε στη Χερσόνησο, καθώς ένα project με ισχυρό πράσινο αποτύπωμα προωθεί ο Δήμος Χερσονήσου με επίκεντρο ένα καινοτόμο δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων. Να πούμε ότι οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Και η αλήθεια είναι πως αποτελεί κατά κάποιο τρόπο αυτός ο σχεδιασμός ένα σχεδιασμός πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Περισσότερα από τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Σέγκο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κυρία Μπουή, καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν, να είστε καλά. Βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, εγώ έκανα ένα πρόλογο, ανέφερα και πολλούς όρους εκμεταλλευόμενος και το αναλυτικό δελτίο τύπου το οποίο δημοσιοποιήσατε. Ο τηλεθεατής ωστόσο πρέπει να πάει λίγο στο πρακτικό σκέλος και να κατανοήσει κάποια πράγματα, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο πρόλογος σας ήταν σαφής. Ο Δήμος Χερσονήσου, δεν πρέπει να ξεχάσω να πω ότι πρωτοστατεί εδώ και δεκάδες χρόνια στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, έχοντας χιτά, έχοντας ιδρύσει ΦΟΣΔΑ. Και ο Δήμος Χερσονήσου, πρωτοστατώντας μαζί με το ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας, υλοποιούν δράσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων, πρωτοπόρες, και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Έτσι λοιπόν. Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτη 2014-2020 χρηματοδοτηθήκαμε μαζί προφανώς και με άλλους δήμους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση 1.200.000 ευρώ περίπου, 1.195, για να εφαρμόσουμε αυτό που οραματικά πρέπει να γίνει στον τόπο, που είναι η διαλογή στην πηγή και η ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων. Έτσι λοιπόν, υποβάλαμε πρόταση πριν από λίγους μήνες που έχει να κάνει με τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων, όπως επίσης και την διαλογή στην πηγή των πράσινων κλαδεμάτων, ενός σημαντικού ρήπου και τα βιοαποβλήτα και τα πράσινα. Χρηματοδοτηθήκαμε λοιπόν και θα υπάρξει η διαλογή στην πηγή με την απόδοση 950 καφέ κάδων σε οικίες, ναι, με την προμήθεια 4 απορριμματοφόρων για τη συλλογή αυτών των κάδων των βιοαποβλήτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πρέπει να το πούμε αυτό, όπως και κινητού κλαδοτεμαχιστή, προκειμένου όλα τα κλαδέματα πλέον, αντί να παράγουν διοξίδιο του άνθρακα και όμενα, να συλλέγονται και να κλαδοτεμαχίζονται, ναι, προκειμένου να αποτελούν, αν θέλετε, και υλικό εν είδη λιπάσματος όπου αυτό απαιτείται. Εμείς αυτό βλέπουμε και πλάνα, Δήμαρχε, πλάνα από Αττική, από Αθήνα, από Δήμους που υλοποιούν το πρόγραμμα για να μπαίνουμε και λίγο στο κλίμα. Ακριβώς. Πρέπει να μπούμε και εμείς εδώ. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός και κατά εφαρμογή και του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αλλά και του τοπικού σχέδιου διαχείρισης απορριμμάτων, είναι όραμά μας και θέλησή μας να πρωτοστατήσουμε στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Και ένα project λοιπόν, που απευθύνεται στους πολίτες, Δήμαρχε. Ακριβώς, ακριβώς. Θα αποδοθούν με τη λειτουργία του, με την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος 950 κάδοι κατευθείαν στους πολίτες. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να λειτουργεί και είμαστε εδώ και σαν Δήμος και στα ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας για να προμηθευτούμε κι άλλους και να γενικεύσουμε το πρόγραμμα. Αλλά ξεκινάμε από αυτό, προμηθευόμαστε 4 απορριμματοφόρα που αρκούν και περισσεύουν για αυτού του τύπου τη συλλογή, γιατί ο στόχος είναι η καταρχήν συλλογή 5.500 τόνων βιοαποβλήτων, προκειμένου να μεταφέρονται στη ΜΕΒΑ Χερσονήσου. Μην ξεχνάμε ότι ο ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας, κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρία Μπούη, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης της κατασκευής μιας από τις μεγαλύτερες μονάδες μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης στην Κρήτη, στο εργοστάσιο στο Χιτά της Χερσονήσου. Αύριο ολότελα ανοίγονται οι προσφορές με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε ένα τελικό στάδιο που εκτιμούμε ότι εντός των προσεχών ολίγων μηνών θα έχουμε ανάδοχο. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης ενός πολύ σημαντικού σχεδιασμού που ακρογωνιαίος λίθος στην σωστή διαχείριση είναι η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. Και θέλουμε να πρωτοστατήσουμε και σε αυτό και το κάνουμε πράξη. Δήμαρχε, θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν.